Γεια σας coach, τι κάνετε και συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετίσματα στην πολύ ωραία παρέα σας. Πω, Φώτης Στακιανός, πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια. Από παίκτης. Από τότε που ήταν ταλεντάρα και σφάζονταν οι ομάδες για να το πάρει. Τι κάνετε, πώς είστε καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Μεθυσμένη πολιτεία η Λάρισα. Λογικά. Θέλετε να μας πει τι έκανε η Λάρισα χθες, γιατί δεν το ξέρουν όλοι. Τι έκανε η Λάρισα, γιατί μιλάει ο Φώτης Στακιανός σήμερα στο Λίμπερο, ας πούμε. Κάτι καλό έκανε η Λάρισα. Τι έκανε, Κώστα. Τι έκανε coach η Λάρισα χθες. Γύρισε παιχνίδι 9 πόντων. 1-50 πριν από τη λήξη. Έγραψε ιστορία. Ξεκινάμε ότι έγραψε ιστορία. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Ότι μπήκε στις 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κερδίσαμε τον Κολοσσό για δεύτερη φορά. Παίξαμε στην πρώτη φάση του play-offs με τη Σαββαντάς έδρας με τον Κολοσσό. Κερδίσαμε μέσα στη Ρόδο. Επιστρέψαμε στις 7.30 τα ξημερώματα Δευτέρας και τρίτη απόγευμα παίξαμε το παιχνίδι που είδατε χθες. Και κερδίσαμε με 2-0. Κερδίσαμε, κάναμε το 2-0 και προχωράσαμε και μπήκαμε, θα προχωρήσουμε μπαίνοντας στη φάση των 4 καλύτερων ομάδων. Δηλαδή η ιστορία θα γράψει ότι στην ελληνική Α1 έγραψε πλέον ότι η Λάρισα είναι μέσα στις 4 καλύτερες ομάδες αυτή τη σεζόν, έτσι. Ναι. Τέλειο. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω είναι το ταξίδι που κάναμε μέχρι να μπούμε στις 4 καλύτερες ομάδες, ξεκινώντας από την τελευταία θέση του πρωταθλήματος. Όταν στις 17 Νοεμβρίου ανέλαβα την ομάδα, η ομάδα ήταν τελευταία, ναι, με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Όλοι λέγανε ότι ήταν το πρώτο φαβορί για την πτώση. Mm-hmm. Και μέσα από τη διαδικασία του ταξιδιού μας, της πορείας, μας καταφέραμε τελικά εχθές να κάνουμε κάτι ανεπανάληπτο για την πόλη και για την ομάδα. Έτσι δεν ήταν κάτι... Ήταν κάτι και θα είναι κάτι το οποίο είναι ανεπανάληπτο, δεν έχει ξαναγίνει. Σωστά. Η δική μου πάντοτε η θέση και η τοποθέτηση είναι ότι ανεξάρτητα με το τι έχουμε καταφέρει, αυτό το οποίο θα είναι σπουδαίο είναι αυτό να το πάρουν, να το διαχειριστούν και να το μεγαλώσουν. Τότε νομίζω θα είναι καθόλου ολοκληρωτική η επιτυχία μας. Βέβαια να πούμε ότι εκτός των δεδομένων που είπαμε, δηλαδή την παρουσία στην πρώτη τετράδα, η ομάδα βγαίνει και Ευρώπη, έτσι είναι, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ομάδα βγαίνει και Ευρώπη συμμετέχοντας στο Champions League και δεχτήκαμε και πρόσκληση από το EuroCup να κατατεθούν τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται. Όχι, είδηση αυτό. Του μικροσκοπίου. Είδηση αυτό. Και από το EuroCup, ναι, έχει προκριθεί, ναι, ήδη στους ομίλους του Champions League η ομάδα, έτσι, με την τέταρτη θέση. Ναι, ναι. Έχουμε προκριθεί στους ομίλους, αλλά δεχτήκαμε και πρόσκληση από το EuroCup. Η πρόσκληση είναι το ότι πρέπει να παρουσιαστούν, ναι, κάποια έγγραφα με αυτά που απαιτείται για να συμμετέχει στο EuroCup. Εντάξει. Μετά αυτά εξετάζονται από την Επιτροπή και αποφαίνονται για το ναι ή το όχι, αλλά την πρόσκληση την πήραμε, ναι. Πολύ σημαντικό. Coach, τι καλό είχατε φέτος και το καταφέρατε αυτό. Δηλαδή ήταν γιατί είπα τότε ξεκίνησε από χαμηλά και έφτασε εδώ που έφτασε χθες με αυτή τη μεγάλη επιτυχία να μπει στην τετράδα. Τι καλό έγινε, ας πούμε, όλη τη σεζόν ή αν θέλετε από την ημέρα που αναλάβατε εσείς. Καταρχάς, όταν εσείς αναλάβατε, αλλάξατε το ρόστερ της ομάδος ή όχι? Είχατε τη δυνατότητα να κάνετε πολλές αλλαγές? Επειδή ήταν πάνω στην μετάβαση από τον πρώτο γύρο στο δεύτερο, προλάβαμε να κάνουμε κάποιες του πρώτου γύρου, ναι, και μετά συμπληρώσαμε και στο δεύτερο. Συνολικά 3 ήταν οι αλλαγές που κάναμε. Ναι. Το Μούντι, τον Μάριτς και τον Μπέρζινς. Το Μούντι αυτό πού τον πήρατε? Ουγγαρία. Ο Μούντι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία μια μισή σεζόν έπαιξε στην Ουγγαρία. Όταν τον πήραμε εμείς ήταν ελεύθερος. Για να απαντήσω λοιπόν στην προηγούμενη ερώτησή, ναι, σας, ναι, ναι. Η διαδικασία που φτάνουμε τελικά να πανηγυρίζουμε αυτό το μεγάλο θρίαμβο έχει πολλές συνιστώσεις. Εγώ θεωρώ ότι μια πολύ βασική ήταν το ότι μπορέσαμε
όταν ήρθα στην ομάδα και ήταν στην τελευταία θέση, να υποστηρίξουμε ψυχολογικά την όλη διαδικασία, γιατί φαντάζεστε ότι και οι παίχτες και η διοίκηση ήταν σε ένα mood ότι η ομάδα είναι πολύ κοντά στο να πέσει. Και αυτό που βρήκα ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και έπρεπε να ανατάξουμε το ηθικό των παιχτών και τα καταφέραμε. Φυσικά σε αυτό μας βοήθησαν και οι μεγάλες νίκες που κάναμε γρήγορα και νίκες εκτός έδρας. Ναι. Με ποια λογική το λέω? Με τη λογική ότι οι παίχτες πίστεψαν γρήγορα το ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Ένα δεύτερο κομμάτι πολύ σημαντικό είναι ότι κάναμε την ομάδα παρέα. Ενώ ότι οι παίκτες ακόμα και νεοφερμένοι κολλήσανε πολύ καλά με τους ήδη υπάρχοντες και όλοι μαζί δημιουργήσανε μία παρέα. Το μία παρέα το εννοώ με τη λογική ότι στεγόταν ο ένας τον άλλον, υποστήριζε ο ένας τον άλλον. Δεν είχαμε κάποιους οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι κάτι ξεχωριστό και ότι αυτοί είναι κάτι παραπάνω από τους υπολείπους. Mm-hmm. Και αυτό το αποδεικνύει το ότι σε κάθε παιχνίδι, όχι σε κάθε παιχνίδι, αλλά παρουσιάζαμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Κάποιος άλλος ήταν ο σημαντικός παράγοντας της νίκης μας ή της εμφάνισης της ομάδος. Δηλαδή το ομαδικό πνεύμα γενικά λειτουργήσε και υποστήριξε. Εσύ και το τρίτο μπορώ να πω ότι είναι ότι με τις προσθήκες των νέων παικτών, με τη λογική ότι αποφασίσαμε με το τι χρειάζεται όχι μόνο η ομάδα, αλλά το τι χρειάζεται και σε σχέση με τους αντιπάλους μας και με το τι παίζεται στη λίγα, να εμφανίσουμε ώστε να μπορέσουμε τελικά να μείνουμε στην κατηγορία, γιατί αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Ήταν παιδιά τα οποία ανταποκριθήκαν στο ρόλο τους, γίνανε αποδεκτοί από τους υπολείπους και νομίζω αυτές είναι οι τρεις κύριες συνιστώσεις για το να φτάσουμε στο χθεσινό. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει ακόμη μια σειρά αγώνων με τον Παναθηναϊκό που είναι προφανώς και μια ευκαιρία ακόμη για μια νέα πρόκληση, μια ίσως και υπέρβαση, γιατί όχι? Κοιτάξτε να δείτε, ρεαλιστικά βλέποντας την κατάσταση, δεν μπορεί να πει κανένας ότι εμείς θα αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό επί ίσης ώρες. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει το ξεκάθαρο πλεονέκτημα από άποψη δυναμικότητας, από έχουμε τεράστια διαφορά και στο ρόστερ και σε εμπειρία και σε δυναμικότητα. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό το οποίο εμείς θα κάνουμε είναι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με κάποιο ψήγματα ή το πάθειας, ναι, ότι είναι ok, αυτό που καταφέραμε ήταν σπουδαίο, φτάνει, είμαστε μέχρι εδώ, τώρα είναι ο Παναθηναϊκός, αν χάσουμε συγγνώμη, δεν θα μας πει κανένας τίποτα, είμαστε πετυχημένοι. Όχι, δεν είναι αυτή η φιλοσοφία μας, όπως δεν ήταν όλη τη χρονιά. Δηλαδή εμείς όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως σημαίνει ότι δεν χτίσαμε μόνο αγωνιστικό προφίλ, αλλά χτίσαμε και νοοτροπία και ναι, χτίσαμε και γερή ψυχολογία. Αυτά τα πράγματα τώρα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε αντίον του Παναθηναϊκού, σαφώς όντας το outsider, αλλά από την άλλη έχοντας πίστη στην ομάδα μας, να παρουσιάσουμε και να παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει, να φανούμε όσο ανταγωνιστικοί γίνεται και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Δεν θα μπούμε στη λογική ότι είναι Παναθηναϊκός, ναι παιδιά πάμε και ό,τι γίνει. Ναι. Αυτό εδώ δεν θα το κάνουμε ποτέ. Κλείνοντας βέβαια την κουβέντα μας, πρέπει να πούμε και για σας κάτι, ότι ήρθατε στην Λάρισα σε μια δύσκολη στιγμή και έχοντας βεβαίως προτάσεις από αρκετές ομάδες του εξωτερικού, είστε μια άλλη γλαφυρή απάντηση αυτού που λένε ότι ο Έλληνας προπονητής είναι πολύ καλύτερος από ξένους, ότι έξω πάει πολύ καλά, μέσα χρειάζεται εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι έχει και μια δική σας πολύ μεγάλη προσωπική υπογραφή αυτό το οποίο βλέπουμε στη Λάρισα. Κακά τα ψέματα, τώρα όλοι λένε η Λάρισα του Τακιανού, τώρα να μην το κρύβουμε. Κοιτάξτε να δείτε, η θέση μου σε αυτό που λέτε είναι η εξής, ότι αν με αυτό που καταφέραμε εδώ στη Λάρισα μπορεί να αλλάξει η νοοτροπία και ο τρόπος σκέψης όσον αφορά τον Έλληνα προπονητή, που ο Έλληνας προπονητής τελευταία χρόνια όντως επιβραβεύεται περισσότερο στο εξωτερικό από ότι στο εσωτερικό, να αλλάξουμε δηλαδή τη διαδικασία, να εμπιστευτεί η ελληνική ομάδα τον Έλληνα προπονητή, θα είμαι πολύ χαρούμενος. Φέτος στη Λίγκα δεν έχουμε πολλές
παρουσίες ξένων προπονητών. Νομίζω είναι μόνο ένας. Ναι. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που είπες και θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Ακριβώς. Νομίζω τώρα αν προσθέθηκε ένα λιθαράκι πάνω στο ότι ο ένας προπονητής θα χαίρει μεγαλύτερης εμπιστοσύνης, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ναι. Γιατί εντάξει, ο χώρος μας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Σωστά. Και ίσως αναξιοκρατικός από ό,τι έχω καταλάβει. Πιθανότατα έτσι είναι. Μαρκάρι να βελτιωθούν τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε για την κουβέντα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, γιατί δεν τελείωσε ακόμη η προσπάθεια. Βεβαίως όλοι μιλούν για την πολύ καλή παρουσία της Λάρισας. Και να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και με το τέλος σεζόν, κάνοντας και έναν απολογισμό, coach. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την πολύ καλή συζήτηση που είχαμε. Πάντως στη διάθεσή σας να κάνουμε τέτοιες ωραίες συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, coach. Ευχαριστούμε πολύ.